Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος μας τιμά απόψε με την παρουσία του. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Η τιμή είναι δική μου και ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτό που συζητούμε, δηλαδή την πρόταση Γερμανίας και Γαλλίας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης με πρώτη πρόνοια να έχει 500 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διανύμει στις χώρες μέλη. Σε εσάς είναι σαφές εάν η κατανομή των χρημάτων θα γίνει με βάση την ζημία την οποία υπέστησαν οι οικονομίες των χωρών μελών ή την υγειονομική ζημία την οποία έχουν υποστεί? Γιατί για την Ελλάδα είναι πολύ κρίσιμο το τι θα ισχύσει. Παραμένουν οι λεπτομέρειες να διευκρινιστούν, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι προφανές ότι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα από τις δύο ηγέτιδες δυνάμεις της Ευρώπης για την έκδοση ενός, από ό,τι φαίνεται, κοινού ομολόγου. Σωστή. Δηλαδή τυκλοποίηση του χρέους των δύο χωρών. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό βήμα. Είναι περίπου για αυτό που συζητάγαμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή για την τυκλοποίηση. Ασφαλώς είναι οι δύο χώρες που έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά οικονομικά, οπότε δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει άμεσα θετικά για όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που έχουν σοβαρές δημοσιονομικές διαφορές. Απομένουν να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες. Η αίσθηση που αποκομίζω είναι ότι από την τυκλοποίηση αυτή, δηλαδή από το νέο χρήμα που θα εισρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρξει μία αναλογική διοχέτευση στις χώρες οι οποίες έχουν κατεξοχήν πληγεί από αυτήν την πανδημία. Ουσιαστικά, δηλαδή, αν αντιλαμβάνομαι καλά, θα έχουμε νέο χρήμα που ήταν το αίτημα των περισσότερων χωρών, περιλαμβανομένης και της Ελλάδος, με πρωταρχία κυρίως στις χώρες εκείνες που έχουν τα μεγαλύτερα πλήγματα από τον κορονοϊό. Και με τη μορφή επιχορηγήσεως και όχι δανεισμού, που επίσης είναι σημαντικό για χώρες όπως η Ελλάδα. Δύο σημαντικές διαστάσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Το πρώτο είναι ότι πρόκειται για νέο χρήμα και όχι για μόχλευση ίδιων πόρων που βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισραίει δηλαδή ζεστό χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ουσιαστικά το ανάλογο εκείνου που χαρακτηρίζαμε εμείς ως ευρωομόλογο. Και το δεύτερο είναι, διαφαίνεται, ότι θα πρόκειται για επιδόματα και όχι για δάνεια, τα οποία δάνεια θα επιβάρυναν αναλόγως και το χρέος. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση. Θα περιμένουμε, θα παρατηρούμε και βεβαίως είμαστε γενικά ικανοποιημένοι από την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακρατικά πλέον από τις μεγάλες χώρες, έστω και με σημαντική καθυστέρηση. Πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μας θέμα, που είναι οι πρόορες εκλογές. Και μία δήλωση δικιά σας σήμερα. Δεν είναι όμως δικό μου αγαπημένο θέμα. Ναι, το σας πιέζουμε αρκετά. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, είχαμε εδώ ένα προβληματισμό με τον Βασίλη. Διότι εγώ του έλεγα, μα τον άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι θα ήταν και θέμα ηθικής τάξεως το να αποπειραθεί μια κυβέρνηση, ανήθικο να πάει στις κάλπες. Ναι, αλλά μου επισήμανε ο συνάδελφος, είπε και κάτι άλλο, ότι την τελική απόφαση θα την πάρει ο Πρωθυπουργός. Ανεξαρτήτως του τι θα πράξει ο Πρωθυπουργός, είπατε. Ναι. Άρα λέω, ορθάνυχτο το αφήνει. Τι γίνεται τώρα, είναι ανοιχτό ή κλείνει το θέμα? Δεν τον ρωτάμε. Το ζήτημα, βεβαίως και καλά κάνετε και ρωτάτε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι πάντοτε βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν συζητάει για πρόορες εκλογές. Η άποψή μου είναι ότι ούτε πολιτικά στέκει το επιχείρημα να προσφύγουμε σε κάλπες, και έχει, όπως νομίζω σωστά ανέφερε και ο κύριος Παπαδόπουλος, και ένα ζήτημα ηθικής τάξεως. Πολιτικά δεν στέκει, διότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ασχολείται με το να πράξει τη δουλειά της εν μέσω μιας πανδημίας. Ποτέ δεν είναι ορθό, όταν βρίσκεσαι σε μια κρίση, να επικαλείσαι την επιτυχία ή την αποτυχία πάνω σε αυτή την κρίση και να προσπαθείς να αποκομίσεις τα οποιαδήποτε πολιτικά ωφέλη. Άρα το ηθικό ζήτημα το οποίο τίθεται θα ήταν πώς είναι δυνατόν να επερώμεθα για το γεγονός ότι καταφέραμε να βγούμε αλόβητοι από αυτή την κρίση, να κεφαλαιοποιήσουμε πολιτικά το ζήτημα αυτό και να ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να πάρουμε μια νεότερη εντολή, ενώ η βασική πολιτική κοσμοθεωρία μας δεν έχει αλλάξει. Καταλαβαίνω ότι θα μπορούσε να τεθεί ένα ζήτημα για να υπάρξει ανανέωση της λαϊκής εντολής πότε, στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ήταν τέτοιες οι εξελίξεις που επέβαλαν την ουσιαστική αλλαγή του μείγματος της πολιτικής. Από το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, ήδη η ελληνική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την απορρόφηση πόρων που θα ενισχύσουν την εργασία. Σε τι ύψος, κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε αυτό πόσα χρήματα θα διεκδικήσουμε από τα 100 δις?
Αυτό είναι κάτι το οποίο παραμένει να διευκρινιστεί και τούτο διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιες χώρες θα θελήσουν να ενταχθούν και σε ποιο ύψος. Η εκτίμηση είναι ότι 2-3 δις κατελάχιστον θα περιέλθουν στην ελληνική αγορά, στην ελληνική εργασία, έτσι ώστε να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο την εργασία, τόσο από την πλευρά των εργοδοτών όσο και από την πλευρά των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι σε ένα φάσμα ανεργίας το οποίο φαίνεται να κατακλείζει την Ευρώπη και τον κόσμο. Σε ό,τι αφορά τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία ορθώς, όπως είπατε και εσείς, αφορούν κατά ένα μέρος δάνεια και κατά ένα μέρος επιδοτήσεις, θέλω να επισημάνω ότι η ελληνική κυβέρνηση με σύνεση θα αξιολογήσει κατά πόσον θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί. Είναι φτηνός δανεισμός βεβαίως, με χαμηλό επιτόκιο εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμών. Εφόσον απαιτηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει χρήση αυτών των πόρων. Ούτως ή άλλως, μέσα στις επόμενες ημέρες θα περιμένετε να ακούσετε το μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας που θα περιλαμβάνει τρεις μεγάλους πυλώνες. Θα περιλαμβάνει την προστασία και ενίσχυση της εργασίας, ρυθμίσεις οι οποίες θα αφορούν φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και ταμιακές διευκολύνσεις για όλες τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ρευστότητα για να κινήσουν την οικία αγορά. Θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ, γιατί η αρχική εντύπωση είναι ότι θα επικεντρωθείτε στην εστίαση και στον τουρισμό. Είναι προφανές ότι η εστίαση και ο τουρισμός είναι οι κλάδοι εκείνοι οι οποίοι θα υποστούν την μεγαλύτερη βάσανο εξαιτίας του γεγονότος ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε πλήρη ανάπτυξη ο εξωτερικός τουρισμός αναμένουμε ότι θα κινήσει από την 1η Ιουλίου. Η εστίαση ήδη με ποιο τρόπο, κύριε Υπουργέ, σας διακόπτω, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό. Θέλω να πω ότι βασιζόμεθα στο τι θα αποφασίσει κεντρικά, εάν καταφέρει να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάνουμε και διμερώς προσπάθειες να συνάψουμε συμφωνίες με χώρες οι οποίες μπορούν να μας τροφοδοτήσουν με τουρίστες και επομένως με συνάλλαγμα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Το επιχειρησιακό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει επιμέρους πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από αλλοδαπούς τουρίστες. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η υγειονομική ενίσχυση των τουριστικών προορισμών, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως έτοιμοι να υποδεχθούμε τον ξένο τουρισμό με μεγάλη ασφάλεια. Ήδη η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως ο πιο ασφαλής τουριστικός προορισμός και αυτό θέλουμε να το κεφαλοποιήσουμε, να το αξιοποιήσουμε. Άρα πρόκειται για μια πολύπλευρη άσκηση την οποία πρόκειται να ανακοινώσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η ανακοίνωση θα γίνει από τον Πρωθυπουργό λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης αυτής. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχει και στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά υπάρχουν και τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα διασαφηνιστούν από τους αρμόδιους υπουργούς. Είχαμε όμως αντιδράσεις εσωτερικές στη χώρα μας για πρωτοβουλίες όπως αυτή της καταγραφής και αναμετάδοσης των μαθημάτων μέσω του διαδικτύου για τους μαθητές που απουσιάζουν. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εδώ καλλιεργείται μια εντύπωση ότι ενδεχομένως σιωπηρά να μην γίνει αυτό το οποίο απεφάσισε η κυβέρνηση υπό το βάρος αυτών των αντιδράσεων, ποια είναι τελικά η απόφαση την οποία έχει πάρει η κυβέρνηση? Θα το προχωρήσει, θα το αφήσει, τι θα γίνει? Είναι καταρχάς επιλογή βεβαίως του ίδιου του σχολείου. Εγώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο εντοπισμένο. Πρώτον, η λογική του ότι δεν πρέπει να λειτουργούν κάμερες στα σχολεία είναι μια αναχρονιστική λογική. Η επίκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατά την άποψή μου, είναι μάλλον υποκριτική, υπό την έννοια ότι ήδη υπήρχε σύγχρονη εκπαίδευση η οποία καλλιεργείται. Επιπλέον, για να φτάσουμε στο σημείο να εισαγάγουμε το μέτρο αυτό, είχε υπάρξει εκτενέστατη διαβούλευση και αποδοχή όλων των προτάσεων από την Αρχή Διασφάλισης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που είναι μια ανεξάρτητη συνταγματική αρχή, η οποία ακριβώς έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, αδιανόητο να μην αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία
έτσι ώστε να καλύπτονται κενά σε τέτοιου τύπου έκτακτες συνθήκες. Εάν ένα παιδί δεν έχει τη δυνατότητα, επειδή είτε το ίδιο είτε το οικογενειακό του περιβάλλον έχει ένα πρόβλημα από το οποίο θα πρέπει να προφυλαχθούν, κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο και πάντως αντιβαίνει και σε κάθε έννοια ισότιμης εκπαίδευσης να μην του δοθεί η δυνατότητα να μπορεί έστω εξ αποστάσεως να παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ιδιαίτερα πολυτελή συζήτηση. Την πολυτελή αυτή συζήτηση, κύριε Παπαδόπουλε, την κάνουμε επειδή έχουμε πάει έτσι καλά στο κομμάτι το υγειονομικό. Τα παιδιά όμως θα πρέπει να έχουν κάθε δυνατή ευκαιρία να μπορέσουν να ακολουθήσουν τους συμμαθητές τους και να μην υστερούν σε γνώση. Και αυτήν την δυνατότητα την κερδίσαμε. Κάναμε τεράστια ψηφιακά βήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε πολλούς τομείς, και στο δημόσιο και στην υγεία και στην εκπαίδευση. Θεωρώ τουλάχιστον αναχρονιστικό, επικαλούμενοι λόγους οι οποίοι κατά την άποψή μου δεν συντρέχουν, να αποκόπτουμε τα παιδιά έστω απομακρυσμένα από το φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο της γνώσης.